95 χρόνια από την ίδρυση της νέας Ορεστιάδας, πώς άνοιξαν οι φετινές γενέθλιες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους συντηρητές της νεότερης πόλης της Ελλάδας. Μουσικοχορευτική παράσταση την πρώτη μέρα των Ορεστίων 2018. Εικόνες και μνήμες ζωντάνεψαν σε ένα κατάμεστο υπαίθριο δημοτικό θέατρο. Εμπλουτίζεται το Μουσείο Καραθεοδωρή στη Νέα Βίσα. Τι λέει ο Στέφανος Γερουλάνος, απόγονος Καραθεοδωρή, για την αξιόλογη περιοδική έκθεση που ετοίμασε στο χώρο του Μουσείου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Τα γενέθλιά της γιορτάζει η Ορεστιάδα με μια σειρά αξιόλογων εκδηλώσεων με τίτλο «Ορέστια 2018, 95 χρόνια μετά την ίδρυσή της». Η πρώτη βραδιά των τριήμερων επετειακών εκδηλώσεων ήταν αφιερωμένη στην ιστορική πορεία και εξέλιξη της Ορεστιάδας με τον τίτλο «Κάραγας, νέα Ορεστιάδα, από τη θυσία στη γέννηση». Τις εκδηλώσεις «Ορέστια 2018». Για τη συμπλήρωση 95 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Ορεστιάδας, άνοιξε με ένα χαιρετισμό ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινοφελής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας, Αρχοντής Αρχοντίδης, καθώς η ΔΚΠΑΟ έχει την ευθύνη της διοργάνωσης. Ο κύριος Αρχοντίδης μίλησε για τους αγώνες και τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι ιδρυτές της πόλης στο ξεκίνημά της και στη δυναμική που μέχρι σήμερα παρουσιάζει. Ορέστια 2018. Και ο Δήμος Ορεστιάδας με τη Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης και με την ευγενική υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, με απόλυτο σεβασμό στο παρελθόν αλλά και με τη ματιά μας στραμμένη πάντα προς το μέλλον, διοργανώνουμε τριήμερες πολιτιστικές, οικαστικές και αθλητικές εκδηλώσεις με κεντρικό τίτλο «Κράτησα τη ζωή μου». Ο τίτλος φυσικά, να σας πω, ότι είναι από τον στίχο του μεγάλου μας Εφαίρη. Και επιλέξαμε τον τίτλο αυτό, διότι πραγματικά οι πρόγονοί μας ακριβώς αυτό έκαναν το 1923, όταν αφήσαν τις πατογονικές τους εστίες και ήρθαν εδώ να φτιάξουν μια νέα πατρίδα. Κράτησαν τη ζωή τους και θυσιάστηκαν για να σωθεί η πατρίδα. Κράτησαν τη ζωή τους σφιχτά στα χέρια τους, παράτησαν τις ξωότητες και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν. Κράτησαν τη ζωή τους, δεν το βάλανε κάτω και μας διδάξανε. Μας διδάξανε αξίες και ιδανικά, τα οποία εμείς, η νέα γενιά, με τη σειρά μας, οφείλουμε να τα μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές. Η νέα Ορεστιάδα, εδώ και 114 μέρες, μπορεί να έχει μια ανοιχτή πληγή στα στήθια της. Αλλά θεωρούμε ότι κρατώντας τη ζωή μας σφιχτά στα χέρια μας, όπως οι πρόγονοί μας, θα ξεπεράσουμε και αυτό το εμπόδιο. Όλοι μαζί ενωμένοι. Η σκιά της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε φυλακές της Αντριανούπολης για περίπου 4 μήνες ήταν πάνω από το υπαίθριο δημοτικό θέατρο και έγινε αναφορά σε αυτούς και από το Δήμαρχο Ορεστιάδας κατά το χαιρετισμό του στην έναρξη των Ορεστίων. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας ευχήθηκε τη γρήγορη επιστροφή των δύο παιδιών στην πατρίδα και μίλησε ακόμα για τη δυναμική που παρουσιάζει αυτή η πόλη, που οφείλεται στους ίδιους τους κατοίκους και στη θέλησή τους να προσπαθήσουν να συνεχίζουν σε μια πορεία δημιουργική στο μέλλον. Υπενθυμίζοντας ότι δύο παλικάρια μας δυστυχώς ακόμη λείπουν από κοντά μας. Ελπίζουμε να γίνουν όλες οι ενέργειες έτσι ώστε οι δύο στρατιωτικοί μας να επιστρέψουν έστω και τώρα κοντά μας. 95 χρόνια πορείας. 95 χρόνια πορείας μέσα στον χρόνο. 95 χρόνια που αυτή η πόλη ξεκίνησε από το μηδέν, που κάποιοι άνθρωποι επομίστηκαν το βαρύ φορτίο να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς. Κάποιοι άνθρωποι που θυσιάστηκαν για το εθνικό καλό, που θυσιάστηκαν για να μην καταστραφεί μετά από την ήττα του 1922-23, να μην καταστραφεί κι άλλο η χώρα μας. Αυτή η θυσία δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ. Η Ελλάδα χρωστάει στην Ορεστιάδα. Μέσα σε αυτή την πορεία υπήρχαν αντιξότητες, περιέγραψε ο κ. Αρχοντίδης. Παρόλα αυτά, οι κάτοικοι, με αυτές τις ψυχικές δυνάμεις που είχαν, με την ομόνοια που είχαν, με τη συμπαράσταση ο ένας τον άλλον, μπόρεσαν και έφτιαξαν αυτήν την όμορφη πόλη. Αυτήν την πόλη που μας την παρέδωσαν με μια ιερή αποστολή. Να συνεχίσουμε να δημιουργούμε,
να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε, να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και στο τέλος όλοι εμείς να μπορούμε να παραδώσουμε στα παιδιά μας έναν καλύτερο τόπο. Αυτές τις κρίσιμες στιγμές για το έθνος θέλουμε να περάσουμε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα που το έχουμε σημαία. Δεν διεκδικούμε εμείς τίποτα. Θυμόμαστε τις πατρογονικές μας αιστείες. Ξέρουμε από πού ξεκινήσαμε. Τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν και έφτιαξαν τη νέα Ορεστιάδα. Αλλά η ματιά μας είναι στραμμένη στο μέλλον. Και επιτρέψτε μου, ως δήμαρχος αυτής της πόλης, να καταθέσω μέσα από τα βιώματα που έχω ζήσει αυτά τα χρόνια, ότι όσο αυτή η πόλη έχει ενωμένες τις δυνάμεις, όσο έχει αυτούς τους άξιους συνδημότες, όσο έχουμε αυτούς τους νοικοκυρέους, αυτούς που με ομόνια εργάζονται, προσπαθούν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Θα πετύχουμε το στόχο μας. Η πόλη μας κοιτάει στο μέλλον, εξυγχρονίζεται, μπαίνει στον πανευρωπαϊκό χάρτη και είμαι βέβαιος με τις προσπάθειες όλων, επειδή το επίπεδο που έχουμε σε όλους τους τομείς είναι υψηλότατο και αυτό οφείλεται στους ίδιους τους κατοίκους αυτής της πόλης, θα πετύχουμε πολλά. Η παλιά Ορεστιάδα θυσιάστηκε για την πατρίδα και το έθνος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Πέτροβης στο χαιρετισμό του και αξίζει της τιμής όλων. Εδώ εμείς στον Εύρο, και το λέω πολλές φορές στην Αθήνα, είμαστε ένας λαός υπερήφανος, με αξιοπρέπεια και πάνω απ' όλα ξέρουμε να τιμούμε όχι απλά τους προγόνους μας, αλλά ξέρουμε να τιμούμε το ψωμί που τρώμε εδώ σε αυτή την περιοχή. Και ξέρουμε να τιμούμε και την Ελλάδα, γιατί είμαστε δύο φορές Έλληνες. Και το πιο σημαντικό, ότι εμείς στον Εύρο έχουμε ψυχή, δύναμη και νεύρο. Κάτι που δεν έχουν όλοι οι άλλοι. Και στην Ορεστιάδα αυτό είναι πραγματικά παρακαταθήκη, γιατί είναι μια πόλη που πραγματικά αξίζει πολύ περισσότερα, θυσιάστηκε για αυτή τη χώρα. Δεν μπορεί να ξαναγίνει η Ιφηγένεια η Ορεστιάδα, αλλά μπορεί πραγματικά να έχει ένα λαμπρό μέλλον. Συγχαρητήρια, καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις και πάντα χρόνια πολλά στην Ορεστιάδα. Μια ιστορική διαδρομή που διανθίστηκε με την αντίστοιχη μουσική και χορευτική τοπική παράδοση παρουσίασαν οι Σύλλογοι Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας, Εργαστήρι Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας στο Γέννημα και η Στέγη Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας στο πλαίσιο των Ορεστίων 2018. Το ανακαινισμένο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο στο Άλσος Αδριανουπόλεως κατακλείστηκε από κόσμο που παρακολούθησε με ενδιαφέρον και συγκίνηση την εξαιρετική παράσταση, την ευθύνη της οποίας, όπως και όλων των Ορεστίων, είχε ήδη και ΠΑΟ με τη στήριξη του Δήμου Ορεστιάδας. Τρεις σύλλογοι της πόλης, το Εργαστήρι Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας στο Γέννημα, το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Ορεστιάδας και η Στέγη Ελληνικού Λαϊκού Πολιτισμού Νέας Ορεστιάδας, ανέλαβαν με όχημα τη μουσικοχορευτική παράδοση του τόπου να ανοίξουν τα γενέθλια της Ορεστιάδας για τα 95 χρόνια από την ίδρυσή της. Οι σύλλογοι παρουσίασαν την εξέλιξη της πόλης μέσα από την περιληπτική αφήγηση των ιστορικών γεγονότων με την πληθώρα των χωρών και των ενδυμασιών. Το ιστορικό κομμάτι της εκδήλωσης επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Γιάννης Κερλίδης και ο Σαράντης Σαραντίδης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΚΠΑΟ. Τα βήματα του χορού οδήγησε το συγκρότημα «Ακριτικός ήχος».
με πάρεις να σε πάρω, συμφωνήσαμε. Αν με πάρεις να σε πάρω, συμφωνήσαμε. Σάλα, σάλα, μες στη σάλα, τα μιλήσαμε. Εμπλουτίζεται το Μουσείο Καραθεοδωρή στη Νέα Βίσα από αντικείμενα που προσφέρουν απόγονοι της ευρύτερης οικογένειας Καραθεοδωρή, μεταξύ αυτών ο γιατρός ακαδημαϊκός και ερευνητής Στέφανος Γερουλάνος. Ο κύριος Γερουλάνος στις ημέρες αυτές βρίσκεται στην περιοχή, καθώς επιμελήθηκε μια σημαντική έκθεση που λειτουργεί στο Μουσείο με επίκεντρο μέρος του ιστορικού έργου του μεγάλου Αλεξανδρινού ποιητή Κωνσταντίνου Καβάφη, ο οποίος είχε συγγένεια εξαγχιστίας με τη μεγάλη και ιστορική οικογένεια των Καραθεοδωρή. Μια ιδιαίτερα σημαντική έκθεση θα λειτουργήσει από αύριο, πρώτη μέρα των οριστείων, στο Μουσείο Καραθεοδωρή στη Βίσα. Πρόκειται για την έκθεση που επιμελείται ο Στέφανος Γερουλάνος με τίτλο «Κωνσταντίνος Καβάφης, απόκριφη ιστορία», με ιστορικά ποίηματα του Καβάφη, όπου ο μεγάλος Αλεξανδρινός ποιητής αναδεικνύει όχι τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα, αλλά άγνωστες ανθρώπινες πτυχές της ιστορίας και των ηρώων. Το γιατί βρίσκομαι εδώ είναι λόγω αγάπης προς τη γιαγιά μου που ήταν αδερφή του μαθηματικού και προς την οικογένεια στην οποία η μητέρα μου ιδίως βαστούσε πάρα πολύ. Παραδείγματος της κάνει η Ελένη Μπαλτατζή, η οποία ζούσε ακόμα ως μικρό παιδί, είχε γνωρίσει 7 γενιές Καραθεοδωρία. Εγώ ήμουν η 7η γενιά. Λοιπόν, υπήρχε πάντοτε μία σχέση και τώρα ιδρύσαμε και το σωματείο της οικογένειας Καραθεοδωρή για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να δημιουργηθεί αυτό το μουσείο. Όντας άδειο σε 3 αίθουσες, μου ήρθε η ιδέα ότι έχοντας μία έκθεση επιτυχημένη για τον Καβάφη που είχε πάει στη Βιέννη και έκανε 350.000 επισκέπτες στο Νομισματικό Μουσείο των Αθηνών, στη Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας, στο King's College στο Λονδίνο, στο Βυζαντινό, στα Ιωάννινα, γιατί να μην τη φέρουμε εδώ, μια και η μητέρα του Καβάφη λέγεται Φωτιάδη. Και οι Καραθεοδωρίδες είναι παντρεμένοι 3 φορές με Φωτιάδη. Λοιπόν, η συγγένεια δεν είναι απόλυτη, είναι εξαγχιστίας, αλλά δεν πάβει να είναι μια στενή σχέση, διότι και οι δύο οικογένειες ζούσαν στο Νιχώρι στην Κωνσταντινούπολη και ήταν πολύ στενά συνδεδεμένοι. Δηλαδή, είναι 3 γάμοι μεταξύ των δύο οικογενειών. Λοιπόν, μια και είναι και ο Καβάφης, αν θέτε, εξαγχιστίας ενωμένος με τους Καραθεοδωρή, γιατί να μην έρθει αυτή η έκθεση εδώ, οπότε να ενώσουμε και να δείξουμε εδώ στα σχολιά το μέγεθος της προσωπικότητας του Καβάφη, η οποία, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχει 3 διαστάσεις, την ιστορική πλευρά, την ειδονιστική και την φιλοσοφική πλευρά. Αλλά αυτό το οποίο δείχνει αυτή η έκθεση είναι ότι όταν πρωτοανακάλυψα στο ποίημα «Νομίσματα», που αρχίζει «Νομίσματα με ινδικές επιγραφές» του Ευουκρατουνάζα, του Στρατάγα, του Ραμαγιάζα και του Μενανδράζα, ότι είχε κοιτάξει νομίσματα. Το ίδιο το βλέπουμε και από τον Οροφέρνη, που λέει «αυτός που στο τετράδραχμο επάνω μοιάζει σαν να χαμογελά το πρόσωπό του, αυτός είναι ο Οροφέρνης Αριαράθου». Λοιπόν, αυτό με παρακίνησε να αρχίσω να ψάχνω ποια άλλα πρόσωπα απεικονίζονται σε νομίσματα. Και τελικά, από τα 152 ιστορικά του πρόσωπα, 139 απεικονίζονται πάνω σε νομίσματα. Μέσα από τα ποίηματα αυτά, ο Καβάφης διηγείται μία αντιιστορία. Είναι μία νέα διάσταση, μοναδική, την οποία έπρεπε ένας χειρουργός κάτω από τα Ιμαλάγια να έχει την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, όπως τη λέτε σήμερα, τη φλασιά.
και να του έρθει η ιδέα ότι αυτό είναι. Και έτσι άρχισε αυτή η έκθεση να γίνεται, αλλά ακόμα και σήμερα βγαίνουν άτομα τα οποία τα περιγράφει με καλυμμένο τρόπο να είναι απεικονισμένα σαν νομίσματα. Στον Αντίοχο Επιφανή, ας πούμε, λέει, θυμήθηκε πατέρα και αδερφό. Να, ο Αντίοχος ο τρίτος, να και ο Σέλευκος ο τέταρτος. Δηλαδή, εξάλλου, κύριε Γερουλάνο, το λέει ο Καβάφης ότι είμαι ένας ιστορικός ποιητής. Χωρίς συζήτηση. Αυτό είναι κατ' εμέ που δεν εψάχτηκε επαρκώς μέχρι τώρα από τους φιλολόγους. Και εγώ ανίδος φιλολογικά, χειρουργός, χειρονάκτης βασικά, δεν τα έβαλα τα ποίηματα με την φιλολογική του σειρά, έτσι όπως τα έγραψε ο Καβάφης, αλλά με την ιστορική, όπως είναι τα νομίσματα. Και τι βγαίνει από αυτό, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Ότι κάθε εποχή που παίρνει έχει 7 ποίηματα. Με απόλυτη ακρίβεια. Μόνο σε 2 βυζαντινές περιόδους είναι 6. Σε μία στους Πτολεμαίους είναι 8. Και στον εξαίρεση του κανόνος ο Ιουλιανός με 12 ποίηματα. Όλα τα άλλα είναι εξάδες. Και το τελευταίο ποίημα ιστορικό είναι ο Θεόφιλος Παλαιολόγος και μετά το Πάρθεν που πάει το Περιστέρι στην Τραπεζούντα και τους λέει πήραν την πόλη, πήραν την. Μετά δεν υπάρχει ένα ιστορικό ποίημα. Γιατί το κάνει αυτό? Αυτό δεν βγαίνει από στα βιβλία τα οποία έγραψα, αλλά είναι το επόμενο βήμα το οποίο κάποιος πρέπει να κάτσει και να το κάνει. Να πάρει όλα τα ποίηματα του Καβάφη και να τα κοιτάξει ιστορικά. Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι που θέλει να πει όταν λέει ότι είμαι ιστορικός ποιητής και ότι ακόμα και αυτά τα ποίηματα είναι κατά μέγα μέρος, όχι όλα βεβαίως, αλλά πάρα πολλά από αυτά είναι ιστορικά. Όπως τόνισε ο κύριος Γερουλάνος, ο Καβάφης γράφει την απόκριφη ιστορία του ελληνισμού με τη μοναδική ματιά του ποιητή. Ο Καβάφης προσπαθεί με μεγάλο τρόπο να δώσει όχι τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας. Ακολουθεί αυτά που λέει στην ποιητική ο Αριστοτέλης, που βάζει τον ποιητή πολύ πιο ψηλά από τον ιστορικό και λέει ότι ο ποιητής δεν γράφει ιστορία σε στίχους, αλλά είναι ποιητής, διότι παίρνει σημεία της ιστορίας, τα οποία τα αναδεικνύει, τα οποία ο ιστορικός τα αφήνει στην άκρη. Και ο Καβάφης βλέπουμε πάρα πολύ ωραία ότι δεν παίρνει τον Θεμιστοκλή ως μέγα ναύαρχο στη Σαλαμίνα, αλλά τον παίρνει όταν πηγαίνει ο Διπόρος για τα Σούσα και γίνεται σατράπης στον Αρταξέρξη, στο γιο του εχθρού του. Δεν παίρνει τον Δημήτριο τον Πολιορκητή, όταν πολιορκεί τη Ρόδο με τις πολιορκητικές μηχανές, με το ένα μετάλλο, αλλά όταν ο στρατός του φεύγει και πάει στον Πύρο και εκείνος αλλάζει φορεσιά και φεύγει σαν ηθοποιός. Παίρνει την αδύναμη ανθρώπινη πλευρά. Αν θέτε, είναι μια αντιιστορία με αντιήρωες. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ έντονο και αναδεικνύει αυτή την πλευρά την οποία δεν μας την δείχνουν οι ιστορικοί, οι φιλολογοί μας, αν θέλετε. Τον Περικλή τον βλέπουν στη μεγάλη του δύναμη. Δεν τον βλέπουν όταν είναι στα αδύναμα σημεία του. Αυτό είναι που πάει να αναδείξει ο Καβάφης και το κάνει με μια δύναμη μοναδική. Πολύ σημαντική την έκθεση χαρακτήρισε ο αντιδήμαρχος Ορεστιάδας Χρήστος Σορμαλίδης, καθώς το Μουσείο Καραθεοδωρή φιλοξενεί έργα, ποιήματα του Καβάφη με διαχρονικά ιστορικά μηνύματα. Μια έντονη δημιουργικότητα θα έλεγα εγώ. Φιλοξενούμε τον καθηγητή κύριο Στέφανο Γερουλάνο και πρώτα απ' όλα θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ που βρίσκεται εδώ. Ο κύριος Γερουλάνος, όπως γνωρίζετε, ήταν και το Σεπτέμβριο εδώ. Είναι μέλος της οικογένειας Καραθεοδωρής και βρίσκεται για άλλη μια φορά εδώ, πράγμα που σημαίνει πρώτα απ' όλα το έμπρακτο ενδιαφέρον του ιδίου αλλά και της οικογένειας των Καραθεοδωρή για τον τόπο μας, για το Δήμο μας, για το Μουσείο των Καραθεοδωρή. Αφορμή λοιπόν της επισκέψεως του κύριου Γερουλάνου είναι το ότι έρχεται με μια πολύ σημαντική έκθεση. Μια έκθεση του Κωνσταντίνου Καβάφη, του ποιητή, με τίτλο «Απόκριφη ιστορία». Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ο κύριος Γερουλάνος, μετά πολλά χρόνια δουλειάς πάνω σε αυτό το κομμάτι,
μας εμπιστεύεται αυτήν την έκθεση για να εκτίθεται στο Μουσείο των Καραθεοδωρίων. Η έκθεση θα λειτουργεί όλο το καλοκαίρι και έως το τέλος του Σεπτεμβρίου με την προοπτική να παραταθεί κι άλλο. Θα διαρκέσει, θα είναι αρκετό καιρό εδώ, θα είναι μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, γιατί στόχος μας είναι με την ένταξη της καινούργιας σχολικής χρονιάς να μπορούν να την επισκεφθούν τα σχολεία της περιοχής μας και όχι μόνο. Και ίσως τώρα μετά από συζήτηση που είχαμε τον κύριο Γερουλάν, ίσως να πάρουμε και μια μικρή παράταση ακόμα. Η είσοδος βεβαίως είναι ελεύθερη για το κοινό. Υπάρχουν ώρες οι οποίες έχουν ανακοινωθεί και στο site του Δήμου και στο πρόγραμμα των οριστείων και στο site του Συλλόγου Καρά Θεοδωρή. Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για το τοπικό χωρικό σχέδιο του Δήμου Ορεστιάδας, το οποίο καθορίζει τις χρήσεις γης και όρων δόμησης της περιοχής. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 790.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 787.513 ευρώ για το τοπικό χωρικό σχέδιο του Δήμου Ορεστιάδας. Ο κ. Μαυρίδης ενημέρωσε το Σώμα για το τι περιλαμβάνει και τι είναι αυτό το σχέδιο, καθώς και πού στοχεύει. Η ένταξη για την εκπόνηση των μελετών για το τοπικό χωρικό σχέδιο. Δεν το λέω τόσο για να πούμε για την ένταξη αυτή, η οποία είναι πάνω από 780.000 ευρώ, αλλά λίγο για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας τι αφορά. Όλοι γνωρίζουν, οι περισσότεροι, ότι η ανάπτυξη μιας πόλης, η χρήση γης, η ενέργειες που θα γίνουν όσον αφορά νοικοδόμηση, χαρακτηρισμούς πλατιών, γινόταν μέσα από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Τελευταία χρόνια ιδίως το Δήμο Ορεστιάδας έχει απασχολήσει πολλές φορές αυτό και με την τροποποίησή του. Με την νέα νομοθεσία που υπάρχει, είναι πλέον υποχρεωμένοι όλοι οι Δήμοι να κάνουν ένα συνολικό χωρικό σχεδιασμό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι κοινότητες εξαιρούνταν, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Υπήρχαν κάποιες δημοτικές κοινότητες οι οποίες είχαν γενικό πολεοδομικό. Με αυτήν τη νέα νομοθεσία δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα στους Δήμους να καθορίσουν σε όλη την έκταση ο καθένας του Δήμου του όλες τις χρήσεις γης, να κάνουν ένα σχεδιασμό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία και εκπόνηση μελετών, προτάσεων, αλλά κυρίως διαβούλευσης, έτσι ώστε να μπουν τα θεμέλια, να αναθεωρηθούν πολλά πράγματα, να διατηρηθούν κάποια που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση πιθανώς και να εκφραστούν οι τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να ξέρουν για τις επόμενες δεκαετίες πού μπορεί να γίνει, και θα γίνω πιο κατανοητός, μια κτηνιατρική μονάδα, μια κτηνοτροφική μονάδα. Ρέμι του λόγου μάλλον για την κτηνιατρική σχολή πήγε η γλώσσα μου να πει. Μια κτηνοτροφική μονάδα, πού θα γίνει η γεωργική μονάδα, πού θα γίνουν χώροι πρασίνου, άθλησης, σχολικές υποδομές, βιομηχανικές μονάδες, ποιοι θα είναι οι όροι δόμησης. Με το τοπικό χωρικό σχέδιο καθορίζονται όλες οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, ώστε να μπορέσει ο Δήμος να υλοποιήσει δράσεις και έργα με συγκεκριμένη χωρική σχεδίαση και στόχο την πολυεπίπεδη ανάπτυξη της περιοχής, συμπλήρωσε ο κ. Μαυρίδης. Είναι η μεγάλη ευκαιρία μέσα από κατευθύνσεις ανθρώπων που με την επαγγελματική τους ιδιότητα και αφού συμμετέχουν μετά από τη διαγωνιστική διαδικασία, το διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό που θα βγει, να καταθέσουν τις προτάσεις και όλοι μαζί να συναποφασίσουμε για το πώς σκεφτόμαστε το Δήμο Ορεστιάδος σε όλα τα γεωγραφικά όρια για τις επόμενες δεκαετίες. Θα έχουμε το χρόνο, θα μας απασχολεί σε αρκετές συνεδριάσεις, σε αρκετές ειδικές συνεδριάσεις σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη και όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική τελική πρόταση, γιατί δεν αφορά μόνο αυτούς που είμαστε σήμερα εδώ, αλλά πρέπει να δούμε με μια πιο μακρινή ματιά το πώς σκεφτόμαστε όλοι μας αυτήν την πόλη. Τον φωτογράφο, συλλέκτη, ερευνητή αλλά κυρίως λάτρη της τοπικής ιστορίας Γρηγόρη Αζωρίδη βράβευσε ο Δήμος Ορεστιάδας για την προσφορά του στον τόπο την πρώτη βραδιά των Ορεστίων. Ο Δήμος Ορεστιάδας, όπως συνηθίζεται, τιμά ανθρώπους που προσφέρουν εθελοντικά στον τόπο, συμβάλλοντας στην ανάδειξή του, και αυτό έκανε με μια ασεμνή τελετή το βράδυ της Παρασκευής στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο.
για την προσφορά τους στην κοινωνική, πολιτιστική και πνευματική ζωή της Ορεστιάδας, που συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα, τιμήθηκε από τη ΔΚΠΟ και το Δήμο Ορεστιάδας ο Γρηγόρης Αζωρίδης. Με τα καλύτερα λόγια, τόσο ο πρόεδρος της ΔΚΠΟ Αρχοντής Αρχοντίδης, όσο και ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης, εκφράστηκαν για τον κύριο Αζωρίδη, τιμώντας έτσι έναν ακούραστο εθελοντή για την ανάδειξη της ιστορίας και της παράδοσης του τόπου. Ο Γρηγόρης Αζωρίδης κουβαλάει πάνω του το Κάραγατς και την παλιά Ορεστιάδα. Κουβαλάει την κουλτούρα του Κάραγατς και τη μεταλαμπαδεύει σε όλους εμάς. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ άξιο τέκνο της πόλης μας και θα καλέσω και τον Δήμαρχο εδώ για τη βράβευση. Κυρίες και κύριοι, Γρηγόρης Αζωρίδης. Λόγω της σεμνότητας του κυρίου Αζωρίδη, δεν θα πω, πήραμε μια μικρή ιδέα από τη δράση του. Έχω να πω ένα μόνο, και αυτό το γνωρίζετε όλοι σας. Όταν έχουμε τέτοιους ανθρώπους στην πόλη, τέτοιους ανθρώπους σαν και εσάς πάνω στις εξέδρες και τέτοιους ανθρώπους που παράγουν πραγματικό πολιτισμό και πάντα εθελοντικά, η νέα Ορεστιάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Θα προοδεύουμε, θα δυναμώνουμε, γιατί η δύναμή μας είστε εσείς. Γρηγόρη, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει αυτή η πόλη για τα τόσα που έχεις προσφέρει, πάντα με σεμνότητα, με διακριτικότητα και με πραγματική αγάπη για αυτό που κάνεις και για τους ανθρώπους αυτής της πόλης. Η πόλη σε ευγνωμονεί. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Κόπος πολλών ετών είχε αποτελέσματα προβολή του τόπου μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, που με εμπιστευθήκατε. Θα υπάρχει και συνέχεια στο μέλλον. Από την κόρη, τη Μαρία, η Ανθοδέσμη, χωρίς το Γρηγόρη, σύμβουλο όλα αυτά τα χρόνια για τις λεπτομέρειες στο Κάραγατς και στην Αδριανούπολη, δεν θα μπορούσαμε να δουλέψουμε. Είχε τη λύση για όλα. Πρωτότυπα πράγματα. Θεμελιωμένα στα συρτάρια του εμφανίζονταν βιβλία, εικόνες, φωτογραφίες, ως και η κολυμβήθρα που είχαμε εδώ ήταν η πραγματική, η αυθεντική που βαφτίστηκε ο Ρέστης. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο που λέγεται Γρηγόρης Αζωρίδης.